Πάμε να καλησπέρισουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Τρικάλων, τον κύριο Σάκη Παπαδόπουλο. Και θυμίζω, το είπα και πριν, ότι είναι και ο ίδιος γιατρός, άρα θα έχουμε και αυτή τη ματιά στα γεγονότα του γιατρού. Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας. Να δώσω πάρα πολλές ευχές για την ανάρρωση του Χρήστο του Κέλλα, του αγαπητού συναδέλφου. Okay. Λοιπόν, μου λένε ότι θα σας ξανακαλέσουμε γιατί είναι πολύ κακή η σύνδεση. Τον ακούμε από το Skype ή από το τηλέφωνο του? Ωραία, θα σας πάρουμε στο τηλέφωνο γιατί σας ακούμε πραγματικά με κακό ήχο. Θυμίζω πολύ γρήγορα τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπως διατυπώθηκαν από Χαρίτση και Ξανθό σήμερα. 6 προτάσεις. Να προχωρήσει πλήρης καταβολή από το κράτος μισθών και δώρου Πάσχα στους εργαζομένους. Δεύτερον, να άρει την αναστολή των εργασιακών συμβάσεων και να νομοθετήσει πλήρη απαγόρευση απολύσεων και δυσμενούς μεταβολής της σχέσης εργασίας. Τρίτον, να σταματήσει η κυβέρνηση να εμπέζει τους ελεύθερους επαγγελματίες και να προχωρήσει την καταβολή μηνιαίου επιδόματος ίσο με το 1/12 της περσινής δήλωσης. Τέταρτον, να σχεδιάσει ένα μεγάλο πρόγραμμα εγγύησεων για τις επιχειρήσεις. Πέμπτον, να παρατείνει τώρα η κυβέρνηση την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και έκτον, να προχωρήσει σε καταβολή επιδόματος στα χαμηλά εισοδήματα. Τα λέω για να μην χρειαστεί να τα πει ξανά ο κύριος Παπαδόπουλος στην κουβέντα μας. Εσείς επιμένετε να αμφισβητείτε, κύριε Παπαδόπουλε, τις ανακοινώσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση για την προστασία και εργαζομένων και επιχειρήσεων ή έρχεστε μαξιμαλιστικά, όπως το κάνατε, σας λέει η κυβέρνηση, και για την περίπτωση της καταβολής, της προαιρετικής καταβολής του ίμιση του μισθού σας, η ΕΡΕΤΗ. Και σας κατηγορούν για πλειοδοσία. Δεν είναι έτσι όμως. Πώς είναι? Αν πάρουμε τα δεδομένα, η Ελλάδα χρησιμοποιεί το 3,4% του αθάριστου εθνικού προϊόντος για τα συλλογικά μέτρα που παίρνει για την προστασία επιχειρήσεων, εργαζομένων, προστασία του τουρισμού, προστασία από την ύφεση και ταυτόχρονα οχύρωση του εθνικού συστήματος υγείας, ώστε να μπορεί να αντέξει στη μεγάλη πίεση την οποία δέχεται, ενώ άλλες χώρες, η Πορτογαλία για παράδειγμα, διαθέτει το 10% του ΑΕΠ. Και να θυμίσω και τον Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος είπε για ένα μεγάλο ποσό, το 15% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, η Ισπανία το 20% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Μισό λεπτό. Μιλώ όμως με έναν κοινοβουλευτικό που δεν βγήκε βουλευτή στο καλοκαίρι του 19, δεν είναι βουλευτή των τελευταίων 8 μηνών, έχει ζήσει από τα έδρανα της Βουλής και από την κυβερνητική παράταξη που διαχειριζόταν την τελευταία πενταετία περίπου την κρίση, όλο τον κακό χαμό. Δεν είναι οι ίδιες οι αντοχές μας, ούτε με την Ιταλία, που και εκείνη είναι, είχε μια, ας το πούμε, χυμαζόμενη οικονομία, ούτε με την Ισπανία που είχε συνέλθει πολύ νωρίτερα από εμάς. Άρα, μην βάζουμε... Ναι, αλλά μην βάζουμε όμως με εντελώς διαφορετικά δημοσιονομικά δεδομένα σε σύγκριση τα δικά μας. Αυτό λέω, έτσι. Η σύγκριση γίνεται με ποσοστά του ΑΕΠ, δεν γίνεται με καθαρούς αριθμούς. Και θέλω να θυμίσω ότι άλλα είναι τα δεδομένα του ασύμμετρου πολέμου για τον οποίο μιλά και ο Πρωθυπουργός και άλλα τα δεδομένα μιας προηγούμενης περίοδου που η Ελλάδα ήταν κάτω από μνημονιακή και δαιμονία. Και βέβαια όλα αυτά τα ζητήματα γύρουν και ένα μεγάλο θέμα για το πώς αντιμετωπίζει η Ενωμένη Ευρώπη τα θέματα αυτά. Να σας σημειώσω ότι είναι καλό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμμετείχε στην προσπάθεια με τους άλλους 8 ηγέτες προκειμένου να εκδοθεί το ευρωβουλόγο και να έχουμε στην πράξη μια εκδήλωση κατανόησης από τα κοινοτικά όργανα ότι αυτά που οφείλουμε να κάνουμε απέναντι στους ανθρώπους, στην οικονομία, πρέπει να είναι πολύ περισσότερα από αυτά που γίνονται μέχρι τώρα. Στο κάτω-κάτω υπάρχουν και κάποιες διαβεβαιώσεις. Για παράδειγμα, ο Κλάους Ρέγκλινγκ, ο οποίος είναι και ο ηγέτης, τώρα διευθύνων σύμβουλος στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ο οποίος λέει ότι μπορούμε με τους πόρους τους οποίους έχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός να δώσουμε πολύ περισσότερα για την αναθέρμανση των οικονομιών
ώστε να μην ζήσουμε πάλι την μεγάλη ύφεση που ζήσαμε μετά την οικονομική κρίση. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι, λοιπόν, βέβαια, υπήρξε ένα άρθρο σήμερα στους Financial Times που λέει, πάτε εσείς οι 9 που έχετε συμφωνήσει και διεκδικείτε την έκδοση ευρωομολόγου, πάτε να το κάνετε μόνοι σας. Με την έννοια ότι προέρχονται από οικονομίες τα αιτήματα που δεν είναι αναξιόπιστες, που οι αγορές θα ανταποκριθούν στην έκδοση. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που το εξετάζουν, δεν αλλά εν πάση περιπτώσει ξεφεύγει από το πνεύμα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Καμία οικονομία δεν είναι τόσο ισχυρή για να αντιμετωπίσει τον εφιάλτη τον οποίο ζει η ανθρωπότητα. Βλέπετε ότι ακόμη και ο Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζονταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κοιτάζουν κυρίως τα μεγέθη της οικονομίας, ότι τώρα βρίσκεται σε απόγνωση. Έτσι. Το ίδιο και ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ασθενεί κιόλας. Και βλέπουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει σήμερα το δικό της δράμα. Έτσι. Και βλέπουμε και στην Αμερική να τρέχουν τώρα να τα σώσουν. Πάμε να Ακριβώς. δούμε τι γίνεται στον χώρο της υγείας. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν θα κάνουμε μεγάλη, σας το λέω για να συντομεύσουμε, πάντα κάνουμε μεγάλη σε διάρκεια κουβέντα, αλλά είναι πολύ κακή η σύνδεση. Ζείτε περιφερειακά των Τρικάλων, η έξυπνη πόλη των Τρικάλων δεν έχει καλή σύνδεση. Όχι, στο σπίτι μου, στα Τρίκαλα είμαι. Α, στην και πόλη των Τρικάλων. Συμμετέχω σε τηλεδιασκέψεις, γιατί έχουμε συγκροτήσει το παρατηρητήριο υγείας της κοινοβουλευτικής ομάδας και του τμήματος υγείας με τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον Ανδρέα το Ξενθό, και μέρα παραμέρα συζητάμε. Τα λέτε. Ωραία. Τώρα τι έγινε, ποιος μας το πείραξε το πλάνο. Εντάξει, δεν πειράζει. Σας βλέπουμε από ψηλά. Κόβει και τα μάγουλα το ψηλά πλάνο. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τι γίνεται στον χώρο της υγείας, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, εκεί να πούμε ότι έχουμε ενθαρρυντικά στοιχεία για το πώς μέχρι τώρα αντιστέκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας στις δοκιμασίες που υπάρχουν, και από την πλευρά της ομάδας των εμπειρογνωμόνων νομίζω ότι έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες ώστε η Ελλάδα να μην είναι σε εκείνες τις χώρες που ζουν τα μεγάλα δράματα. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, εργαστηριακοί, οι εργαζόμενοι και στα κέντρα υγείας, στις τοπικές μονάδες υγείας, βγάζουν μια φωνή απόγνωσης, γιατί θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία γίνονται μέχρι σήμερα. Χρειάζονται συμμαχητές στον πόλεμο και αυτή η βοήθεια πρέπει να δοθεί τώρα. Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε ότι δεν έχουμε αποκτήσει τους ρυθμούς που θα έπρεπε να αποκτήσουμε στην ροή των προσλήψεων, για παράδειγμα, στο υγειονομικό προσωπικό και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές? Δυστυχώς όχι. Γίνονται προσλήψεις επικουρικών νοσηλευτών, αλλά έχω καθημερινή σχεδόν επικοινωνία και με τους φίλους γιατρούς από τον χώρο της Θεσσαλίας και με φίλους από την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών και στοιχεία από όλη την Ελλάδα, ότι τα ζητήματα τα οποία βιώνουν στα νοσοκομεία είναι η απόγνωσή τους, γιατί δεν έρχεται νέο έμψυχο υλικό να τους βοηθήσει σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα. Ελάχιστες προσλήψεις γίνονται, ακόμη και επικοινωνικών. Καλά, εσείς βεβαίως λέτε πώς να πάνε οι γιατροί. Είναι ένα από τα πεδία κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν δεσμεύεται κανείς ότι θα καλύψουν πάγιες ανάγκες, αλλά θα είναι διαιτής οι συμβάσεις. Έτσι, είναι ένα πεδίο στο οποίο ξυφουλκείται, για παράδειγμα. Ακόμη και συμβασιούχοι γιατροί ελάχιστοι έρχονται. Έχω στοιχεία ότι γιατροί οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε τμήματα επιγόντων περιστατικών και σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε αυτό το χρονικό διάστημα, ορισμένοι από αυτούς δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό ως επικουρικοί, γιατί θεωρούν ότι αυτό που είναι τώρα η προθυμία τους, να ενισχύσουν το σύστημα υγείας σε μια κρίσιμη περίοδο, πρέπει τουλάχιστον να έχει τη δυνατότητα ότι θα αξιοποιηθούν ως μόνιμοι γιατροί και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Αυτή η διαβεβαίωση δυστυχώς δεν υπάρχει. Το έχουμε επισημάνει συνεχώς στον κύριο Κικίλια, στην ομάδα του Υπουργείου Υγείας που διαχειρίζει τις ευθύνες. Ο Ανδρέας Ξανθός πρότεινε στον Κικίλια να συγκροτηθεί και μια διακομματική επιτροπή, η οποία να δει το συνολικό ζήτημα του τι κάνουμε με τα ατομικά μέσα προστασίας, αν υπάρχει
και επάρκεια σε όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται οι λειτουργοί της υγείας. Να θυμίσω ακόμη ότι ένα 10% περίπου των υγειονομικών πάσχει και αυτό από κρούσματα της πανδημίας. Έτσι είναι. Και με αυτά τα στοιχεία πρέπει να γίνουν πολλαπλάσια από αυτά που γίνονται για την ενίσχυση και θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα. Έχω ζητήσει συνεργασία με τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Σερέτη. Ανταποκρίθηκε. Ο οποίος ευγενικά μου ζήτησε λίγο χρόνο ώστε να προετοιμάσει τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για να έχουμε μια επαρκή εικόνα τι γίνεται σε όλη την 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Άρα με την ελπίδα ότι θα έχουμε και καλύτερη σύνδεση θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα για να μας παρουσιάσετε, γιατί το ενδιαφέρον έχει να κάνει και με την εικόνα της Θεσσαλίας. Βεβαίως. Έτσι, παρότι η υγειονομική περιφέρεια καλύπτει και τη Στερεά. Αλλά να έχουμε και εικόνα της Θεσσαλίας και για την ροή του νέου δυναμικού, να δούμε πόσοι έχουν έρθει. Και ένα κρίσιμο ζήτημα για να Έλατε, να κλείσουμε με αυτό. Ναι, είναι η παρακολούθηση των αρρώστων στα σπίτια τους. Η νοσηλεία στο σπίτι πρέπει να γίνεται με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο, με όλες τις μορφές που μπορεί να έχει η συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού. Έχετε πρόταση γι' αυτό και να την ακούσουμε πολύ γρήγορα. Τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία, οι τοπικές μονάδες υγείας μαζί με τους συμβεβλημένους, με τον ΕΟΠΗ γιατρούς και με τους ιδιώτες γιατρούς, πρέπει να έχουν μια επαρκή εικόνα για το πώς νοσηλεύονται σε καραντίνα στα σπίτια οι ασθενείς τους, οποίους είπαμε ότι έχουν ήπια συμπτώματα και δεν πρέπει να πάνε στα νοσοκομεία, για να έχουμε μια συνεχή εικόνα του πώς πάει η ασθένεια. Μάλιστα. Να μην ζήσουμε το δράμα της νέας γυναίκας από την Καστοριά, η οποία πέθανε στο σπίτι. Στο σπίτι, έτσι. Και επιμένετε στο να μάθουμε τι έγινε σε αυτή την ιστορία, όπως λέτε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαδόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ.